Με κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποίησεις θα συμμετέχει και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας μετά από απόφαση που πάρθηκε στην 6η Γενική Συνέλευση του κλάδου. Οι φαρμακοποιοί καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει τις κινήσεις της πριν την συνάντηση που είχαν με τους εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Σε λίγες μέρες ψηφίζεται το νομοσχέδιο και εμείς πραγματικά σαν φαρμακοποιοί μένουμε αντίθετοι με αυτή ακριβώς τη λογική που φέρει η πολιτεία. Η πολιτική δηλαδή του να μας κάνει από εμπόρους, από επαγγελματίες του χώρου υγείας και η λειτουργία υγείας να μας κάνει εμπόρους. Να αναφέρουμε ότι η απεργία ξεκινάει από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 24 ώρες, ενώ οι κινητοποίησεις θα επανεληφθούν και την επόμενη εβδομάδα από την Τετάρτη 26 έως και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια ο Σύλλογος θα συνεδριάσει εκ νέου για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες αυτής της χώρας καταλαβαίνουν τα προβλήματά μας και πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι να κινητοποιηθούμε και εμείς παρέα με τους συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους, γνωρίζοντας ότι πραγματικά το φαρμακείο της γειτονιάς είναι το στήριγμά τους όλο το 24ωρο.